Κυρίες και κύριοι, μαζί μας στο Ρεδοθάλαμο ο κύριος Νίκος Ταχιάος, υφυπουργός μεταφορών και υποδομών. Καλημέρα σας, κύριε Ταχιάο. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Υποδομών και μεταφορών, και το λέω και σε δύο τομείς με υποδομές. Υποδομών. Ωραία. Ας πάμε λοιπόν αντίστοφα να δούμε τι γίνεται στην πληγήσα περιοχή, στην καρδιά της Ελλάδος, στον Θεσσαλικό κάμπο. Εκεί ακούω διαμαρτυρίες ότι δεν έχει προχωρήσει η καταγραφή ακόμη. Δηλαδή αυτό που λέμε στρέμα-στρέμα, αγρότη-αγρότη. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι αυτό δεν είναι αντικείμενο του τομέα των υποδομών, δεν είναι αντικείμενο του δικού μας Υπουργείου, είναι ένα αντικείμενο της της πολιτικής προστασίας και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ό,τι αφορά τα αγροτικά θέματα. Παρ' όλα αυτά έχουν προχωρήσει. Προχωράνε, αλλά καταλαβαίνετε, αυτή είναι μια ιστορία που δεν τελειώνει από τη μία μέρα στην άλλη και δεν τελειώνει από τη μία μέρα στην άλλη, γιατί υπάρχουν περιοχές που ακόμα είναι πλημμυρισμένες. Θα σας θυμίσω ότι η παρακάρλια περιοχή, και εννοούμε την αναγεννημένη Κάρλα, δηλαδή και όλη η υπέρξη περιοχή, είναι πλημμυρισμένη από νερά. Κατά συνέπεια δεν είναι προσβάσιμα αυτή τη στιγμή τα χωράφια, για παράδειγμα. Ώστε να καταγραφούν όλες τις ζημιές. Και όχι μόνο εκεί, υπάρχουν ζητήματα πολύ άμεσα. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με ανθρωπιστικά θέματα, με διαχείριση ενός πληθυσμού ο οποίος πραγματικά έχει υποστεί τα πάνδυνα. Νομίζω ότι είναι κατανοητό ότι υπάρχουν αντιδράσεις. Αλλά ξέρετε, υποστηρίζω το εξής, ότι έχουμε να κάνουμε με ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο ήταν πέρα από οποιαδήποτε προσδοκία. Πέρα Ωραία, από αυτό το αναγνωρίζουμε. Αυτό το αναγνωρίζουμε και η διαχείριση του. Ναι. Η διαχείριση του δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Και εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει οργανωμένο κράτος το οποίο να μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη Ωραία. Να ανατάξει τις συνέπειες αυτού του γεγονότος. Κανένα οργανωμένο κράτος. Ένα-ένα. Επειδή έχω πάει σε κάποια κομμάτια αυτής της καταστροφής, τα έχω δει από κοντά. Ας ξεκινήσουμε λίγο από την πλημμύρα στην ευρύτερη περιοχή της Κάλλας, που η Κάλλα μεγάλωσε ακόμη και από τα επίπεδα που ήταν πρώτης αποξηράνσεως του 62. Αυτή η Ολλανδική εταιρεία τι σας λέει, πώς μπορεί να φύγει αυτό το νερό να πέσει στο παγασιτικό? Δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει κλείσει ακόμα. Δεν είναι θέμα το οποίο έχει κλείσει. Στο παγασιτικό αυτή τη στιγμή βγαίνουν κάθε μέρα περίπου 570.000 κυβικά μέτρα νερού. Έχω υπολογίσει. Από μια σύραγγα η οποία προφανώς δεν μπορεί να πάρει. Η οποία για να αποξηράνει την παλιά λίμνη που είπατε ότι ήταν μικρότερη. Ακριβώς. Βεβαίως εξαιρούμε την αναγεννημένη λίμνη που δεν θυμάμαι πόσες χιλιάδες στρέμματα είναι. Ναι, χρειάστηκε περίπου 2 χρόνια. Τότε, το 62 όταν έγινε, είμαστε συνομήλικοι με την αποξήρα τη Κάλλα. Άρα. Λοιπόν. Νομίζω ότι χρειάζεται μια μεγάλη συζήτηση για το μέλλον της Κάρνας και το πώς θα... δεν είναι ένα θέμα το οποίο έχει λυθεί αυτή τη στιγμή. Και δεν έχει λυθεί διότι, ας πούμε, μελετήσαμε τις πρώτες μέρες την δυνατότητα να φύγει από μια τάφρο της Σίγμα 1 προς τον Κουμπασανιώτη, έναν ποταμό που υπάρχει και διέρχεται μέσα από την Λάρισα, αλλά αυτός έχει ήδη υποστεί κάποιες ζημίες, πρέπει να φύγουν φερτά υλικά από μέσα. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει από την μία μέρα στην άλλη. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θέλουν τον χρόνο τους. Νέες βροχές θα επιδεινώνουν την κατάσταση προφανώς. Την επιδεινώνουν. Το μεγάλο ζήτημα αυτή τη στιγμή δεν είναι η Κάρλα. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Κάλλα ο κίνδυνος, κάνω μια παρένθεση, είναι να μην ανέβουν τα άλλα νερά και πλημμυρίσουν τα παρακάλληλα χωριά. Αυτό νομίζω σε ένα μεγάλο βαθμό μπορούμε να το αποσοφήσουμε και αυτή είναι η προσπάθειά μας αυτή τη στιγμή. Το ζήτημά μας είναι κυρίως στην περιοχή της Καρδίτσας, του Παλαμά, είναι συγκεκριμένες περιοχές και της Φαρκαδόνας, στην περιοχή των Τρικάλων, όπου καταλήγουν πάρα πολλά ποτάμια. Δηλαδή στην Παλαμά καταλήγουν 6 ποτάμια. Είναι μια λεκάνη απορροής που πραγματικά είναι επιρρεπής σε πλημμύρες. Αυτό έχει καταγραφεί από τα πολύ αρχαία χρόνια. Το πώς θα αντιμετωπιστούν εκεί τα ζητήματα είναι το πιο κέριο. Οι Ολλανδοί αυτή τη στιγμή κάνουν τις υδρολογικές μελέτες και ετοιμάζουν ένα στρατηγικό σχέδιο για την Θεσσαλία. Είναι πάρα πολύ βασικό να γίνει μια κεντρική διαχείριση των υδάτων της Θεσσαλίας, γιατί φαίνεται ότι και αυτή η αποκέντρωση έχει εξελιχθεί σε υπεραποκέντρωση. Όπου λαλούσαν πολύ κοκόρι, και καταλαβαίνετε ότι όπου λαλούν πολύ κοκόρι το πρόβλημα είναι τεράστιο. Επίσης υπάρχει πάντοτε μια τάση μεταβίβασης του προβλήματος από τον ένα στον άλλον. Κατά συνέπεια κάποιος πρέπει να έχει μια Άκουσα με προσοχή πριν από καιρό ότι προτίθεστε ως Υπουργείο να κάνετε κάπου να φτιάξετε μια σελίδα που να ξέρετε ποια είναι τα έργα, πότε έγιναν, ποιος θα παρακολουθεί, πώς συντηρούν κλπ. Έχουμε κάνει μια αναγεωγραφικό σύστημα πληροφοριών στο οποίο έχουμε καταγράψει αυτή τη στιγμή κυρίως τις ζημίες που υπάρχουν. Τις αυτοψίες, και αυτό τροφοδοτείται καθημερινά με πληροφορία. Στο αμέσως προσεχές διάστημα θα προχωρήσουν οι
αναθέσεις για τις εργασίες αποκατάστασης των πληγησών περιοχών στο αμέσως προσεχές διάστημα. Το οποίο θα το προσδιορίσουμε είναι σε ένα μήνα, σε δύο μήνες. Όχι, θέλει λίγο παραπάνω χρόνο. Θέλει περίπου τρεις μήνες για να μπορέσουμε να κάνουμε τις τέτοιες αναθέσεις. Γιατί γίνονται καταγραφές. Οι καταγραφές είναι πάρα πολύ βασικό. Πρέπει να ερμηνεύσεις το γιατί μία γέφυρα έπεσε. Πρέπει να δεις πώς θα την ανατάξεις. Θα σου πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μετά, να κάνουμε διάλειμμα, κύριε Ταχιάου, και θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά. Συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον κύριο Νίκο Ταχιάου, υπουργό υποδομών. Μάλλον τι σας έλεγα να συνεχίσουμε. Ότι καταρτήσατε λοιπόν ένα παράδειγμα, θέλετε να μου φέρετε. Ένα παράδειγμα, θα σας πω το εξής. Το 2017 είχε ξαναχτυπηθεί η περιοχή της Θεσσαλίας από Θεομηνία και τότε, για παράδειγμα, στη γέφυρα της Αδειάς διαπιστώθηκε ότι μετακινήθηκε ένα μεσόβαθρο. Τα λίγα λεφτά που η τότε κυβέρνηση έδωσε στην περιφέρεια, τι επέτρεψαν? Επέτρεψαν να γίνει πασαλόμπηξη μόνο κάτω από εκείνο το μεσόβαθρο και να επανατοποθετηθεί από πάνω το κατάστημα της γέφυρας. Τώρα, με το νέο χτύπημα της Θεομηνίας Ντάνιελ, έφυγαν τα υπόλοιπα μεσόβαθρα και η γέφυρα κατέρευσε και ουσιαστικά αποκόπηκε η καλαμπάκα από τα ορεινά της τμήματα. Είναι η γέφυρα της Αδειάς. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει πολύ σοβαρά πλέον να επενδύσουμε σοβαρούς πόρους για να τάξουμε τα έργα, και αυτό δεν γίνεται χωρίς μελέτη, δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Ναι, ποιος θα τα παίρνει αυτά, η περιφέρεια, οι περιφέρειες ή το Υπουργείο? Έχει ψηφιστεί ήδη νόμος, είναι ο 5049, άρθρο 25, και πρόκειται να εκδοθεί μια πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, ώστε τα έργα αποκατάστασης θα τα κάνει το Υπουργείο Υποδομών. Και μεταφορών με ειδικές διαδικασίες. Και θα τα παραδώσει να γίνουν πολύ γρήγορα, θα τα παραδώσει στους φορείς, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την περιφέρεια. Δεν με φοβίζει τόσο σε αυτή τη φάση, γιατί πρόκειται για νέα έργα και πρόκειται για έργα τα οποία. Ναι, αλλά και τα έργα και τα νέα παλιών. Και τα Ολυμπιακά έργα που ήταν νέα το 2004, πάλιωσαν μέσα σε μια δεκαετία. Αλλά το μεγάλο ζήτημα αυτή τη στιγμή δεν είναι η συντήρηση αυτών, είναι ο έλεγχος όλων των υπολείπων κατασκευών. Αυτό το θέμα που θέτε για τη συντήρηση και τον επανέλεγχο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί πριν καν ξεσπάσει ο Ντάνιελ. Το είχαμε συζητήσει με τον κύριο Σταϊκούρα αυτό. Ένα μεγάλο ζήτημα είναι οι γέφυρες. Οι γέφυρες έχουν παγιώσει, ξέρετε αυτό. Το λέμε, και επειδή άκουγα προηγουμένως και τις συζητήσεις που γίνανε για την απεσιοδοξία του κόσμου και το πώς θα αντιμετωπίσει τα πράγματα, θα σου πω ότι το ίδιο πρόβλημα δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Υπάρχει στη Γερμανία, που είναι μια κατεξοχήν οργανωμένη ευρωπαϊκή χώρα. Υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι περισσότερες υποδομές έχουν γίνει πριν από πάρα πολλά χρόνια και έχουν γυράσει πλέον. Κατά συνέπεια, πρέπει να επανελεχθούν και κάποιες από αυτές να επανακατασκευαστούν. Ναι. Γιατί δεν τις δίνεται στον ιδιωτικό τομέα, να έχει ο ιδιωτικός τομέας τον συντήρηση? Ξέρετε ότι η κυβέρνηση αυτή σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το κάνει. Δηλαδή, ξεκινάει έργα τα οποία σε τι αποσκοπούν και στη συντήρηση. Ναι. Ας πούμε, δεν έχω. Το flyover τη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα ξεκινήσει τώρα μέσα στον επόμενο μήνα, έτσι. Ναι. 4 χρόνια είναι η κατασκευή και 26 επιπλέον χρόνια. Δεν είναι μόνο η αποπληρωμή, είναι και η συντήρηση. Και όχι μόνο του ίδιου του δρόμου, αλλά και του περιφερειακού, τον οποίο πηγαίνει να συμπληρώσει. Θα την έχει η εταιρεία. Η οποία υποχρεούται να παραδώσει το έργο συντηρημένο. Η Αττική Οδός, την οποία είπατε προηγουμένως ότι έγινε ένα ατύχημα, έτσι. Ναι. Η Αττική Οδός του χρόνου, τον Οκτώβριο, παραδίδεται στο ελληνικό δημόσιο. Ήδη ξεκίνησαν αποκαταστάσεις, γιατί πρέπει να παραδοθεί. Σε εξαιρετική κατάσταση στο δημόσιο. Επιτρέψτε μου να σας κάνω διατυπώσεις, μια που το ανοίξατε το θέμα και το πήγατε εκεί για τον flyover. Υπάρχει ένα θέμα με κάτι δέντρα που κόβονται και υπάρχουν ήδη αντιρρήσεις και αντιδράσεις. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει οδηγηθεί στο Συμβούλιο της Δημοκρατίας. Μην κολλήσει το έργο την ώρα που δεν έχει φτιαχτεί ακόμη το μετρό κάτω και φρικάρουν εντελώς οι συμπατριώτες σας στην Θεσσαλονίκη. Μην κολλήσουν τα έργα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι αυτό πλέον πρέπει να μπει στην ατζέντα της πόλης. Αν θέλετε, για να κάνουμε λίγο πιο πολιτική την κουβέντα, γιατί εντάξει, έχω και κάποια πολιτικά χαρακτηριστικά, θα σου πω το εξής, ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο και ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε στις προηγούμενες εκλογές, στις εκλογές που έγιναν τις δημοτικές, τον κ. Ζέρβα. Διότι ακριβώς με τον κ. Ζέρβα υπήρχε μια ταύτιση στην ατζέντα της πόλης. Δηλαδή, μπορούσαμε να είμαστε ασφαλείς ότι η πόλη δεν θα ξαναπέσει σε περιπέτειες όπως αυτή του μετρό, που έγινε ένα πολιτικό θέμα για πάρα πολλά χρόνια και ταλάνισε την πόλη. Το flyover πρέπει επίσης να μην έχει την ίδια τύχη, και νομίζω ότι και ο κ. Τζιζικώστας αλλά και όποιος δήμαρχος εκλεγεί στον δεύτερο γύρο θα πρέπει να κάνουν την πόλη να αισθάνεται ασφαλή, ότι μπορεί να δει τα έργα να περατούνται. Ξέρετε, αυτό δεν είναι πρόβλημα μόνο τη Θεσσαλονίκη. Είναι γενικότερο πρόβλημα. Ναι. Απλώς εγώ σας έθεσα το ζήτημα, επειδή μου το είπαν τώρα προσφάτως, μην συμπέσει η διαμαρτυρία, γιατί το μετρό για να τελειώσει έκανε 30 χρόνια.
Όχι ακριβώς, αλλά τέλος πάντων έκανε 18. 18 χρόνια. Ναι. Ωραία, 18 χρόνια και μας στήχησε κουκό Σαϊδόνι. Όχι, δεν στήχησε περισσότερο, δεν είναι τόσο τρομακτικό το κόστος. Κυρίως τα αρχαιολογικά στήχησαν, αλλά έχει γίνει και μια αποκάλυψη μιας βαριάς αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Θα σας πω το εξής. Ναι. Δεν είναι μόνο θέμα Θεσσαλονίκης. Απλώς Θεσσαλονίκη ήταν πιο χειρά τα πράγματα. Πριν από δύο εβδομάδες διάβαζα σε εφημερίδα μια κριτική βεβαίως για τα αντιπλημμυρικά έργα, για το πώς έχουν προχωρήσει, δεν έχουν προχωρήσει. Σε επόμενη σελίδα της ίδιας εφημερίδας εισκείτο, ας πούμε, μεγάλη κριτική από συνεντευξιαζόμενο στο έργο του ρέματος του Ερασίνου, το οποίο γίνεται στην περιοχή της Βραβρώνας. Μα εκεί πέρα, ξέρετε, καταλήγουν όλα τα νερά από τη λεκάνη απορροής των Μεσογείων. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει εκεί έργο. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι είναι τσιμέντο με αυτό που γίνεται. Είναι ένα έργο το οποίο προσπαθεί να διασφαλίσει από πλημμύρα τα Μεσόγεια και είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο. Είναι καλό, αντί να αποδιδόμαστε σε... να αποδιόμαστε πάνω σε συγκρούσεις οι οποίες δεν έχουν περιεχόμενο, να καθόμαστε και να συζητάμε πάρα πολύ πρακτικά το τι ακριβώς έχουμε μπροστά μας. Δεν χρειάζεται ο φανατισμός ούτε υπέρ των έργων ούτε κατά των έργων. Νομίζω ότι πρέπει να βρούμε μια ισορροπία και η Θεσσαλία ήταν ένα πάρα πολύ βαρύ δίδαγμα για όλους μας. Όπου στο μεταξύ, για να κλείσουμε τη Θεσσαλία, γιατί έχω να σας ρωτήσω και μια σειρά άλλων πραγμάτων, αυτή η έρευνα που κάνει η εισαγγελία θα φωτίσει, θα διερευνήσει το γιατί ένα έργο που έγινε το 20 καταρρεύσει το 23. Δεν έγινε ακριβώς αυτό το έργο. Έγινε εντελώς. Δεν συνέβη αυτό. Έτσι παρουσιάστηκε. Δεν κατασκευάστηκε στο σύνολό του το έργο. Δεν ανακατασκευάστηκε. Οι επιβάσεις που έγιναν δεν ήταν επιβάσεις οι οποίες απέβλεπαν. Δεν είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά. Ήταν επιβάσεις που έγιναν μέσα σε έναν ορισμένο προϋπολογισμό. Ξέρετε, εν θερμό, μπορεί κανένας να πει οτιδήποτε και συνήθως αυτά τα ζητήματα αποκτούν και πολιτικά χαρακτηριστικά. Ωραία. Για να μην αποκτούν πολιτικά χαρακτηριστικά, αν μπορώ να ταπεινά να πω κάτι, είναι μόνο με το να υπάρχουν δεδομένα και πληροφορίες που μπορούν να έχουν προσέγγιση, τις οποίες να προσεγγίζουν οι πολίτες. Συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι πρέπει ένας να είναι εντελώς τεχνοκρατική. Αυτά κάνουμε, το καταλαβαίνω. Είναι τεχνοκρατική και όπως το είπατε προηγουμένως, αυτό. Εσείς το βλέπετε ότι εκεί θα γίνει ένα έργο για τη Βραβρώνα που θα μαζεύει το νερό και ο άλλος φαντάζεται ότι θα γίνει ένα έργο που θα αποκλείσει το νερό. Και που θα καταστρέψει τέλος πάντων. Θα καταστρέψει το περιβάλλον. Το φυσικό κάψιμο έργης. Δεν είναι έτσι. Ναι. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να το συζητήσουμε αυτό. Ελάτε να το συζητήσουμε. Αλλά με το να σέρνονται αυτά τα ζητήματα ως πολιτικά θέματα ή ως προσωπικά στοιχήματα του καθενός μας. Γιατί υπάρχουν και αυτά μέσα. Σωστά, σωστά. Έτσι. Ναι. Είναι λάθος. Ναι. Και να μπαίνει και μια δημοσιογραφία η οποία είναι λίγο ανενημέρωτη, λίγο μισοενημερωμένη, λίγο λαϊκίζει, λίγο δεν λαϊκίζει και να δίνει ο καθένας. Δεν κρίνουμε δημοσιογραφία. Οι δημοσιογράφοι, και μάλιστα αυτό όχι, ήθελα να σχολιάσω σε σχέση με αυτό που λέγατε προηγουμένως. Οι δημοσιογράφοι προσπαθείτε να ερμηνεύσετε τα πράγματα. Εγώ, χωρίς να έχω υπάρξει ποτέ μαρξιστής, θα σας πω ότι όπως έλεγε ο Μάρξ. Παραφράζω αυτό που είχε πει περί των φιλοσόφων. Δικιά μας δουλειά είναι να αλλάξουμε τον κόσμο. Δηλαδή, όσοι ασχολούμαστε με την πολιτική, πρέπει να διαχειριζόμαστε τα πράγματα με μια διάθεση αλλαγής. Όχι φυσικά της ριζοσπαστικής μιας αριστερής οπτικής που δεν μου ταιριάζει εμένα, αλλά σίγουρα η δικιά μας οπτική είναι διαφορετική. Και το λέω αυτό σε σχέση με τα στοιχήματα που βάλετε προηγουμένως. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να βλέπει αν απέναντί της έχει ένα κακό κασελάκι ή ένα γραφικό κασελάκι ή οτιδήποτε. Πρέπει να βλέπει το δικό της στόχο. Πρέπει να είναι στοχοπροσιλωμένη και σίγουρα για αυτό κρίνεται. Και νομίζω ότι η μεγάλη επιτυχία του Μητσοτάκη είναι αυτή, ότι ο Μητσοτάκης είναι στοχοπροσιλωμένος και όπου γίνονται λάθη δεν έχει κανένα ενδιασμό να βγει και να παραδεχθεί. Και επανέρχεται. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, και επανέρχεται. Τα άλλα είναι ερμηνείες οι οποίες έχουν να κάνουν κυρίως με παραπολιτική. Αλλά τα πολιτικά χαρακτηριστικά της παρουσίας του Μητσοτάκη, γιατί δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία, είναι ο Μητσοτάκης κυρίαρχος στο πολιτικό σκηνικό, είναι αυτά. Ναι. Τώρα έχω μια πληροφορία από το Βόλο. Απλώς τρέχω πολύ γρήγορα λίγο στα μηνύματα πριν πάω έρθω στο ικανοπαίδιο. Οι Ολλανδοί, μου γράφει ένας φίλος που μας παρακολουθεί, είπαν ότι ο υπογασιτικός θα καταστραφεί αν δεχτεί όλη αυτή την ποσότητα των βρώμικων νερών από την Κάρλα. Όχι, έχω μιλήσει με τους Ολλανδούς, δεν έχουν πει κάτι τέτοιο. Οι Ολλανδοί και επίσης οι Ολλανδοί δεν έχουν πάει στο Βόλο. Οι Ολλανδοί δεν ασχολούνται με τη Μαγνησία. Οι Ολλανδοί περιορίζονται στη λεκάνη της Θεσσαλίας. Ναι. Την εσωτερική λεκάνη. Ναι, αυτό είναι πάντως, επειδή έχω την αντίθετη γνώμη από την πλευρά των αγροτών της Κάρλας, επειδή πήγα στα παρακάλια χωριά, νιώθουν ότι αδικούνται και συκοφαντούνται σε ό,τι αφορά σε αυτό το επιχείρημα που κυλοφορεί στο Βόλο ότι θα μολυνθεί ο παγκοσμιωτικός από τις χωράφια. Την έρευνα που ανακοίνωσε ο κύριος. Τα οποία έχουν πλημμυρίσει αυτό, ενώ χωράφια πλημμυρισμένα με νερό όταν το νερό καταλήξει στη θάλασσα. Διάβαζα χθες την έρευνα που ανακοίνωσε ο κύριος Αυγενάκης που έχει γίνει, η οποία δείχνει ότι δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα.
προβλήματα, ούτε στο Παγασινικό, ούτε στη θάλασσα γενικώς, ούτε καν στα εδάφη της Θεσσαλίας. Προφανώς υπάρχουν ζημιές. Σίγουρα υπάρχουν ζημιές, σίγουρα υπάρχουν φερτά υλικά, αλλά μόλυνση δεν υπάρχει. Ναι. Πουθενά. Τώρα, μου επισημαίνει ο κύριος Κρομίδας για τα χωριά του Ασποποτάμου στα Τρίκαλα που έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές. Φαντάζομαι το ίδιο συμβαίνει και στο δίκτυο του Πηλίου και στα χωριά τα οποία είναι. Ναι, αυτό που έχει γίνει είναι ένα πρόγραμμα από την περιφέρεια κυρίως που καταλαβαίνει βέβαια και έχει σημασία να τελειώσουν οι εκλογές του συντομότερο και να μπορέσουν τα πράγματα να πάρουν μια σειρά. Έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ο Κώστας ο Αγοραστός και νομίζω ότι τον αδικεί η αντίθετη κουβέντα και μάλιστα θα έλεγα ότι αυτό αναγνωρίζεται γιατί υπό τις συνθήκες υπό τις οποίες πήρε ένα ποσοστό που τον έφτασε στο όριο της εκλογής πρέπει να το αναγνωριστεί. Η θετική πορεία που ακολούθησε όλο αυτό το καιρό γίνεται μια προσπάθεια προσωρινής προσβασιμότητας προσωρινών ανατάξεων. Εμείς θα κάνουμε τις μόνιμες παρεμβάσεις. Ναι. Ως προς την κατασκευή των τεχνικών έργων θα προβληματιστεί το Υπουργείο, κύριε Κασιά. Έχει προβληματιστεί. Δηλαδή, από τον τρόπο που δίνονται τα έργα, που, δηλαδή εννοώ, με τον διαγωνισμό μέχρι την αποπεράτωσή τους, θα αλλάξετε. Δηλαδή, η κυβέρνηση έχει αντίληψη, μάλλον έχει την γνώμη ότι πρέπει να αλλάξει, ή νομίζω ότι όλα τα πράγματα βαίνουν υπέροχα έως τώρα. Θα σας πω το εξής, ότι σε όλα αυτά υπάρχουν γενικός μύθοι. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο ανατίθενται τα δημόσια έργα είναι κατά εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Είναι οι οδηγίες 24-25, οι οποίες έχουν εσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο με το νόμο 44-12. Αυτό το άνοιγμα που χάσκει με που επιτρέπει. Είναι οι 24-25, είναι οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ό,τι αφορά τις αναθέσεις. Ναι. Από και πέρα. Η Ευρώπη λέει να μην τελειώσει ένα έργο ποτέ. Γιατί τώρα εδώ χάσκει 4 χρόνια το έργο για τα αντιπλημμυρικά του Κηφισού. Ναι. Λοιπόν, 4 χρόνια οι άνθρωποι στην, έργων, στο Μοσχάτο και στην Ζηφιές βλέπουν ένα όριγμα μπροστά τους. Η εκτέλεση των έργων είναι ένα διαφορετικό θέμα. Εκείνο δεν διέπεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, είναι η Εθνική Νομοθεσία. Προφανώς πολλές φορές παρουσιάζονται προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με πλήστα όσα ζητήματα. Κάθε περίπτωση είναι μια διαφορετική περίπτωση και κάθε υπηρεσία είναι μια διαφορετική. Έχουμε σοβαρές εταιρείες τεχνικές στην Ελλάδα. Έχουμε πάρα πολύ σοβαρές. Εκεί που είναι αυτές. Εδώ είναι οι εταιρείες αυτές, αλλά το θέμα δεν είναι. Να τελειώνουμε. Εδώ, όχι, οι εταιρείες είναι εδώ, οι εταιρείες μας είναι πολύ σοβαρές. Δηλαδή, οι εταιρείες και 7η και 6η και 5η και μικρές ακόμα είναι σοβαρές εταιρείες. Είναι εταιρείες οι οποίες έχουν τελειώσει και έργα στο εξωτερικό. Εγώ δεν υπερασπιστώ τις εταιρείες. Δεν μ' άρεσε αυτό το οποίο γίνεται που κυνηγάνε τον ιδιωτικό τομέα κυρίως από λόγους ιδεολειπτικούς. Δεν το δέχομαι αυτό. Ναι. Δεν μιλάτε δεν με κάποιον. Ότι δεν υπάρχουν πάντως προβλήματα. Όχι, ξέρω πολύ καλά ποιος είναι, κύριε Πρωτοσάλτη. Δεν μιλάτε με κάποιον. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω και μια δουλειά να μην τελειώνει. Δεν ξέρω τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους δεν προχωρά, γιατί δεν είναι δικό μας θέμα. Είναι θέμα της περιφέρειας. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ή δεν έχει τελειώσει. Εγώ θυμάμαι ότι για ένα μεγάλο διάστημα εδώ συνεχιζόταν τα έργα. Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με τη διάρθρωση της αγοράς. Δηλαδή με το γεγονός ότι η ελληνική αγορά έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, η ελληνική αγορά των κατασκευαστικών εταιριών, αλλά δεν είναι τα πράγματα τόσο δραματικά. Συνήθως τα έργα, αυτό που αρκεί πάρα πολύ είναι ο χρόνος ορίμανσης. Για να οριμάσει ένα έργο θέλει πάρα πολύ χρόνο και μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αδειοδοτικοί περιορισμοί. Πολύ μεγάλοι περιορισμοί είναι οι περιβαλλοντικοί και συνήθως τα έργα κολλάν, ειδικά τέτοια έργα, σε περιβαλλοντικές ενστάσεις. Είναι όπως αυτό που είπατε για τα 40 δέντρα του flyover, τα οποία δεν είναι δέντρα δασικά. Είναι δέντρα τα οποία τα έβαλαν οι κάτοικοι εκεί πέρα. Ουσιαστικά είναι αυτά που λένε αριζόνες, δηλαδή πευκοειδή που τα έβαλαν εκεί για να κόβουν τον θόρυβο. Κολλάει το έργο. Έτσι. Γίνεται προσπάθεια να κολλήσει το έργο. Αυτό είναι πολύ σύνηθες τα έργα. Ένα επίσης μεγάλο ζήτημα το οποίο υπάρχει στα έργα στην Ελλάδα είναι οι απαλωτριώσεις, για τις οποίες τώρα κάνουμε μια προσπάθεια να συντομεύσουμε το χρόνο της προδικασίας για να προχωράμε πιο γρήγορα οι απαλωτριώσεις. Είναι πάρα πολύ ισχυρή η συνταγματική επιταγή για τη διασφάλιση της ιδιοκτησίας στην Ελλάδα. Αυτά είναι ζητήματα που τα ξέρουμε, αλλά εγώ δεν θα είμαι τόσο απεσιόδοξος. Υπάρχουν τρόπος να προχωρήσουν τα έργα. Εμείς θα τα προχωρήσουμε τα έργα. Θα σας παρακολουθήσω στόχους, πριν κλείσουμε δύο ακόμη πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις. Γιατί δεν συνδέεται η Πολυτεχνιούπολη και η Πανεπιστημίουπολη με το μετρό, με σταθμό μετρό, ρωτάει το κοινό, κύριε Ταχιά. Αυτή τη στιγμή η Πανεπιστημίουπολη γίνεται σταθμό του μετρό.
Γίνεται στην Πανεπιστημίου Πόλη. Όποιο θα είναι μέσα στην Πανεπιστημίου Πόλη, θα βγει από είναι κάτω. Ακριβώς δηλαδή. Πίσω από την Κεσαριανή, είναι μέσα στην Πανεπιστημίου Πόλη, στον χώρο τη Πανεπιστημίου Πόλη. Έχουν ξεκινήσει εκεί οι εργασίες. Στην Πολυτεχνιούπολη Ζωγράφου έχει γίνει αλλού θυμό για ένα πολύ απλό λόγο, ότι δεν βγαίνουν οι κλήσεις για να φτάσει κανένας στην Πολυτεχνιούπολη, είναι ύψωμα. Το μετρό μπορεί να ανέβει με κλήσεις μέχρι 4%, δεν το επιτρέπεται να φτάσει με την χάραξη που έχει στην Πολυτεχνιούπολη. Οπότε αναγκαστικά εκεί θα εξυπηρετούνται με την επιβίβαση ή από το σταθμό Ζωγράφου ή από άλλους σταθμούς γειτονικούς. Αλλά στο Πανεπιστήμιο γίνεται. Πολύ ωραία. Το μετρό προχωράει, η γραμμή 4 προχωράει. Η γραμμή 4 έχει ξεκινήσει. Είναι ένα έργο το οποίο δεν είναι έργο που θα τελειώσει στον πολύ άμεσο ορίζοντα. Θέλει το χρόνο του. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη φάση συναρμολόγηση του δευτέρου μετροπόντικα. Υπάρχουν και εκεί προβλήματα. Τη λεωφόρο Κηφισού θα τη μελετήσετε, έχετε σκοπό να τη μελετήσετε αυτοτελώς, κύριε Ταχιά. Τη λεωφόρο Κηφισού, κοιτάξτε, υποκανονικές πρώτα απ' όλα είναι το νερό, είναι πρώτα απ' όλα τα αντιπλημμυρικά, αλλά δεν πάω τώρα στα αντιπλημμυρικά. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ξέρουμε ότι προχωράμε το σχέδιο για μία λεκάνη συγκράτηση των υδάτων στις τρεις γέφυρες και φυσικά υπάρχει εκεί η διευθέτηση του ρέματος της Χατιάς που τρέχει από το δικό μας Υπουργείο ως έργο. Στην πράξη είναι, αυτά τα έργα είναι έργα της περιφέρειας. Παρ' όλα αυτά, οφείλω να σας πω ότι πριν καν εκλεγεί ο κ. Καρδαγιάς, με κυνηγούσε. Του τα πήρατε εσείς λοιπόν τώρα τα έργα. Όχι, δεν τα πήραμε ακόμα. Δεν τα πήραμε, αλλά επειδή καταλαβαίνω πολύ καλά ότι ο κόσμος δεν θα ψάξει αν φταίει η περιφέρεια ή το Υπουργείο ή τίποτα άλλο. Κυρίως μας έχει να μην έχουμε πρόβλημα. Θα τρέξουμε πολύ γρήγορα με τον κύριο Καρδαγιά ό,τι η παρέμβαση χρειάζεται για τον Κηφισό. Πάμε στην κυκλοφορία ακόμα, όταν δεν έχω πρόβλημα. Έχουν κάνει ήδη μια επιστολή στον ΙΜ Περιφερειάρχη που του ζητάω να πάει και να ελέγξει τον Κηφισό. Ναι. Λοιπόν, ήμασταν στο κυκλοφοριακό τη λεωφόρου Κηφισού. Θα δουλέψετε τη λεωφόρο Κηφισού. Εκεί δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη παρέμβαση αυτή τη στιγμή η οποία να μελετάτε. Εκείνη η παρέμβαση η οποία πρέπει να προχωρήσει πολύ γρήγορα είναι η λεωφόρο Κιμής. Εκεί πέρα περιμένουμε να ρίξουν οι δημοτικές εκλογές. Να μπορούμε να συνομιλήσουμε με τον δήμαρχο του Ηλίου που καταλαβαίνετε ότι έχει λόγο για το ζήτημα τη λεωφόρου Κιμής γιατί έχει προσφύγει στο Συμβούλιο τη Επικρατεία. Και ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο. Δεν τον θέλει το δρόμο δηλαδή. Πρέπει να το συζητήσουμε αυτό σε άλλη φάση. Και ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο αυτή τη στιγμή έχει σημασία είναι η ανακατασκευή της γέφυρας Βαρυμπόμπης, η οποία πρέπει οπωσδήποτε να ανακατασκευαστεί και σε αυτό θα μπούμε συζήτηση με τον κύριο Ξυπολιτά, τον νέο δήμαρχο της. Οι τρεις γέφυρες είναι ελεγμένες, οι γέφυρες. Δηλαδή εννοώ αυτό το πλέγμα των γεφυρών, των ανισόπεδων κόμβων εννοώ. Ναι, είναι η Βαρυμπόμπη είναι αυτή η οποία έχει το πρόβλημα. Πρέπει αυτές να που είναι στη λεωφόρο και πισού είναι ελεγμένες. Ελεγμένες, αυτές οι γέφυρες είναι ελεγμένες. Και κάτι τελευταίο, αν υπάρχει περίπτωση υπογειοποίησης των γραμμών του ΙΣΑΠ από Νέο Φάλιρο προς Πειραιά. Αυτό είναι κάτι που συζητιέται, αλλά δεν είναι του παρόντος. Αυτό είναι κάτι που συζητιέται. Είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητάται καιρό, αλλά δεν είναι του παρόντος αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Είναι από τα ζητήματα που θα τεθούν στο αμέσως προσεχές μέλλον. Έχετε πελάτη, κύριε Ταχιά, εμένα που γουστάρω όλα αυτά τα θέματα. Και θα, αν θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας δηλαδή να σας δω και να απαντάτε. Τα θέματα να μου αρέσει να μπορούμε να τα λύνουμε. Έτσι. Αυτό είναι το βασικό. Και εγώ είμαι εδώ για να τα θέτουμε. Να τα θέτουμε τουλάχιστον. Καλημέρα. Αλλά αυτό πρέπει να πούμε, το μόνο, αν με επιτρέπετε, σας κλέψω λίγο χρόνο, είναι ότι δυστυχώς αυτά τα ζητήματα δεν λύνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Ναι, αλλά είναι πολλά που χρονίζουν όμως. Ναι, αλλά χρονίζουν. Ξέρετε, τα θέματα χρονίζουν, αλλά και τα λεφτά δεν είναι άπειρα. Καμία αντίρρηση, αλλά υπάρχουν και ανίκανες κυβερνήσεις που διοικούν ένα ανίκανο κρατικό τομέα που καθυστερεί. Εγώ θέλω να αποδείξω ότι δεν είμαστε ανίκανη κυβέρνηση και ότι μπορούμε να κάνουμε ικανότητα. Θα μας το δείξετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακριβώς εκ του αποτελέσματος. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.